με την αίθουσα σύνταξης για να δούμε ποια είναι η συνέχεια, Βάνα, που δίνεται σε υψηλότατους τόνους στην άλλη άκρη του Ατλαντικού αναφορικά με το μεταναστευτικό και την πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δέχεται βολές από παντού σχεδόν. Βολές ακριβώς από παντού. Από ανθρωπιστικές οργανώσεις, από δημοκρατικούς βουλευτές, ακόμη και από το Συμβούλιο για τα Δικαιώματα των Προσφύγων. Είναι δρυμία η κριτική που δέχεται για την πολιτική μηδενικής ανοχής που επιδεικνύουν τις τελευταίες 6 εβδομάδες, με αποτέλεσμα οι μετανάστες που φτάνουν στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρίζονται παράνομα, να αποχωρίζονται από τα παιδιά τους μέχρι να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Μάλιστα, ορισμένοι δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές που βρέθηκαν σε αυτά τα κέντρα κράτησης των παιδιών μιλούν για άθλιες συνθήκες κράτησης, τα χαρακτηρίζουν κελιά. Κελιά, κλουβιά, δεν είναι, λέει, η σωστή μεταχείριση ειδικά των παιδιών. Και όλα αυτά, ενώ έχει διαρρεύσει, έχει δημοσιοποιηθεί από τον ερευνητικό ιστότοπο ProPublica, Άννα, ένα ηχητικό από την στιγμή που τα παιδιά αποχωρίζονται από τους γονείς τους και ακούμε κλάματα, λυγμούς, και ουσιαστικά όλο αυτό το αίσθημα του αποχωρισμού του που νιώθουν τα παιδιά. Ας ακούσουμε αυτό το χαρακτηριστικό ηχητικό απόσπασμα. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, consulado? ¿Qué va a pasar con su consulado? El papá. Papá. Yo sé. El papá. Λοιπόν, είναι σπαρακτικό και σοκαριστικό όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε, αυτό το απόσπασμα του υλικού που έχει δημοσιευθεί. Βάνα,